Ανησυχία προκαλεί η Ισραηλινή εμπλοκή στην κρίση της Συρίας με την επιδρομή μαχητικών αεροσκαφών. Στόχος ήταν εξελιγμένοι πύραυλοι που σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους δεν αφορούσαν χημικά αλλά θα άλλαζαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι προορισμός τους ήταν ο Λίβανος και η Σιητική οργάνωση Χεσμπολάχ. Τα Ισραηλινά αεροσκάφη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, πραγματοποίησαν τα πλήγματα από τον λιβανικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, Σύριοι ακτιβιστές κατήγγειλαν μακελιό από τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις παραστρατιωτικών δυνάμεων στις παραλιακές πόλεις Μπανίγια και Αλμπάιντα. Στα βίντεο που έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι στα 50 θύματα συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά. Ο Μπαράκ Ομπάμα επιμένει πάντως ότι δεν θα αποστείλει Αμερικανούς στρατιώτες. Δεν διαβλέπω ένα σενάριο χερσαίας επέμβασης στη Συρία, αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία, που δεν θα ήταν καλό ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ούτε και για τη Συρία. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να μην εξοπλίζει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και θα επιδιώξει την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, κάτι που βρίσκει αντίθετη τη Ρωσία.